Η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη με την πολύ μεγάλη πρόσκληση στην περίφημη 3K για 8.500 προσλήψεις στις υπηρεσίες καθαριότητας και στις ΔΕΙΑ σε όλη τη χώρα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική θετική εξέλιξη. Χρειάζονται στοχευμένες προσλήψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό. Εμείς σχεδιάζουμε τώρα. Σχεδιάζουμε τώρα για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία προκήρυξη για 118 θέσεις σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς απομακρυσμένους δήμους σε όλη τη χώρα για επιστημονικό προσωπικό. Δήμοι οι οποίοι δεν έχουν δει ποτέ τους μηχανικό στις υπηρεσίες τους, για να σας δώσω, ή οικονομολόγο. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Η αναλογική στους Δήμους θα φέρει μια, ας το πω έτσι, διοίκηση αρμονική και με συνεργασίες, ή θα γίνει το απόλυτο μπαχαλό και θα έχει αυτό. Η απόλυτη συναλλαγή. Και τα δύο μαζί. Για το μετά. Εγώ θα σας πω, ναι. Θα σας πω το εξής. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για όλους μας. Αλλά δεν είναι δυνατόν τη στιγμή που έχουμε ψηφίσει την απλή αναλογική στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο, έτσι, για τις εθνικές εκλογές, να μην μπορούμε να εφαρμόσουμε την απλή αναλογική στις τοπικές ιονίες, εκεί που κατεξοχήν απαιτείται να υπάρχουν συνθέσεις και συνενέσεις και σχήματα τα οποία θα υπερβαίνουν, αν θέλετε, και κομματικά όρια. Κατά τη γνώμη μου, όταν μιλάμε για πέρασμα σε μια νέα φάση της ελληνικής κοινωνίας μετά τη μνημονιακή περίοδο, αυτό το ζήτημα, το οποίο δεν είναι απλό ζήτημα εκλογικού συστήματος, είναι διαφορετικής αντίληψης, ναι, του πώς διεξάγεται η πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Έτσι. Αυτό το ζήτημα είναι, κατά τη γνώμη μου, κεντρικό. Θα δείξει, αν θέλετε, και την οριμότητα και της ελληνικής κοινωνίας και όλων ημών, με ήττα, περιλαμβάνουμε και τους εαυτούς μας μέσα, έτσι, να διαχειριστούμε αυτό το νέο σύστημα.